Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε στην προηγουμένη σχετικά με την Αλ-Κάιντα, το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία στο περιοδικό Σαρλί Εμπτό. Συζητητής μας και πάλι στην σημερινή εκπομπή μας θα είναι ο πολιτικός αναλυτής και πολιτικός επιστήμον κύριος Κωνσταντίνος Αντωνάκης. Στην εκκίνηση της σημερινής εκπομπής θα ήθελα να κάνω ορισμένες γενικές εισαγωγικές αναφορές για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε εκτενέστερα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι μετά την τρομοκρατική επίθεση στο περιοδικό Σαρλί Εμπτό υπήρξε μια σειρά αμφισβητήσεων της κρατούσας αφήγησης σε ό,τι αφορά αυτό το συμβάν με αφορμή το βίντεο της τρομοκρατικής επίθεσης. Σε αυτό θα ήθελα να διευκρινίσουμε ότι το αυθεντικό βίντεο της τρομοκρατικής επίθεσης, το μη επιμελημένο, το οποίο θα προβάλλουμε σε λίγο, δεν αναιρεί ούτε την δολοφονία του Αχμέντ Μεραμπέ, του αστυνομικού έξω από το περιοδικό Σαρλί Εμπτό, ούτε αμφισβητεί την δολοφονική επίθεση, διότι υπήρξαν ορισμένες αφελείς αμφισβητήσεις του γεγονότος. Αυτό όμως το οποίο κάνει το συγκεκριμένο βίντεο 2,5 περίπου λεπτών που θα σας δείξουμε σε λίγο και είναι το αυθεντικό μη επιμελημένο βίντεο έτσι όπως το είδαν οι αρχισυντάκτες των κυρίαρχων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ζήτημα που τίθεται λοιπόν είναι ότι οι αιτίες των δολοφονιών διαφέρουν σε αυτό το βίντεο από αυτές τις οποίες προβλήθηκαν. Δηλαδή, η επίθεση στον αστυνομικό Αχμέντ Μεραμπέ έξω από το περιοδικό Σαρλί με χτύπημα στο κεφάλι με ένα βαρύ όπλο ΑΚ-47, όπως θα δείτε στο βίντεο, θα έπρεπε να έχει μία πολύ δραματική επίπτωση στην κατάσταση του εγκεφάλου του. Θα έπρεπε να έχει διαλύσει τον εγκέφαλο. Αυτό το οποίο θα συζητήσουμε λοιπόν με βάση αυτό το βίντεο είναι ότι οι τρόποι με τους οποίους δολοφονήθηκε ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε ο εν λόγω αστυνομικός δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι διαφέρει από αυτόν με τον οποίο ανακοινώθηκε επισήμως. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε υπάρχει το ερώτημα για ποιο λόγο δολοφονήθηκε με άλλο τρόπο από αυτόν ο οποίος επισήμως ανακοινώθηκε. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να προβάλλουμε αυτό το βίντεο και να επισημάνουμε, θα δείτε στο βίντεο, το τι σημαίνει να βληθεί με ΑΚ-47 ένα αντικείμενο. Θα δείτε, ας πούμε, πώς διαλύεται ένα καρπούζι σε μία προσομοίωση εγκληματολογική και τι συμβαίνει με το κεφάλι του αστυνομικού, ο οποίος ευλήθη κατά την κρατούσα εκδοχή με αυτόν τον τρόπο. Το ζήτημα λοιπόν εδώ δεν είναι... δεν αμφισβητούμε την ουσία του γεγονότος, αλλά την τεχνική ανακοίνωση η οποία κυριάρχησε μετά από αυτό το τρομοκρατικό περιστατικό. Και στη συνέχεια θα σας πούμε μετά από αυτό το βίντεο και ορισμένες άλλες επιπλέον πληροφορίες πριν μπούμε στην συζήτηση με τον κύριο Αντωνάκη. I'm going to show you some footage of the Charlie Hebdo shootings, which has been restricted or taken down from a number of websites. As you'll see, it contains no blood, gore, or graphic violence. It does, however, punch a major hole in the official story. You can draw your own conclusions. The following clip was played on France 24. You'll notice in the middle, a section is edited out. Des coups de feu en plein Paris. Deux hommes viennent d'abattre un policier. Il est 11h30 ce mercredi. Armés et cagoulés, les deux hommes repartent. Ils revendiquent leur acte. Hey, oh,
Let's look at the clip that was edited out. Now, if we zoom in and slow it down, you'll see that the officer isn't actually hit by a bullet. There is a blast that hits the sidewalk just in front of him, but he is clearly not hit in the head as corporate media is claiming. Let's watch it again. Notice that the head isn't rocked by the blast as it would be if he was actually hit. Notice the plume of dust about a foot in front of him as the shot hits the ground. This is an AK-47. A hit to the head would splatter blood and brains all over the sidewalk. Anyone who claims that this footage shows someone being hit in the head by a 7.62 by 39 millimeter round either has no experience with guns or is lying. This is a big bullet that does massive damage and makes a bloody mess. This officer was not killed by a gunshot to the head. My first thought here was, okay, they missed. Just one problem. Every single mainstream media outlet is claiming that he was finished off with a shot to the head. And that's blatantly false. So then you have to ask, what else are they lying about? Funny thing is, these guys went to the trouble to put on ski masks, but for some reason, according to the authorities, they left an identity card in the getaway car. That's how the perpetrators were identified. Really? Come on. The other funny thing, the suspects wound up dead, so case closed. Now, I'm not going to claim to know what really happened here, but we are being lied to. And lies like this mean trouble is coming. This message resonates with you? Spread it. If you want more, subscribe to Storm Clouds Gathering on YouTube, or follow us on Facebook, Twitter, and Google+. If you have a topic request, post it in the comments. And for the full transcript and sources, visit our website, stormcloudsgathering.com. Όπως είδατε λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο, το ζήτημα είναι κατά πόσο η κρατούσα περιγραφή για τον τρόπο δολοφονίας του εν λόγω αστυνομικού είναι ακριβής ή όχι. Επίσης, προκύπτει, όπως είδατε, ένα ερώτημα γιατί δεν είχε τις επιπτώσεις που τεχνικά προβλέπεται ότι θα είχε ένα τέτοιο χτύπημα στο κεφάλι εφόσον η επίσημη ανακοίνωση είναι ότι ο αστυνομικός δολοφονήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι η επίσημη ανακοίνωση ότι δολοφονήθηκε με άλλο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα. Γιατί έσπευσαν να ανακοινώσουν κάτι τέτοιο τη στιγμή που δεν συνάδει η ανακοίνωση με την περιγραφή του βίντεο του μη επεξεργασμένου. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνουμε και δύο ακόμη σημεία που δημιουργούν πολύ σοβαρές ανησυχίες ό,τι αφορά αυτή την ιστορία και την σκοπιμότητά της. Σε ό,τι αφορά τους αδελφούς Κουασί και τον Αμεντί Κουλιμπαλί, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για πρόσωπα τα οποία επί αρκετά χρόνια παρακολουθούνταν από τη γαλλική αστυνομία, από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και από τη CIA και είχαν συλληφθεί πολλές φορές για ύποπτη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά θέματα εξτρεμισμού και τρομοκρατίας. Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν, τα οποία επί αρκετά χρόνια βρίσκονταν υπό παρακολούθηση και περιοδικά κρατούνταν, αφέθηκαν ελεύθερα να ασκηθούν στην τρομοκρατία τόσο στην Ιεμένη, όσο στο Ιράκ, όσο και στην Συρία. Ερώτημα. Εφόσον έχεις να κάνεις με επικίνδυνους παρακολουθούμενους υπόπτους, γιατί τους αφήνεις να αναπτύσσουν τρομοκρατική δραστηριότητα σε αυτή τη χώρα? Και επιπλέον ερώτημα. Εφόσον γνωρίζεις το ποιόν αυτών των προσώπων, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ανίκανες οι γαλλικές διοκτικές αρχές, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και η CIA, ώστε αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση να κατορθώσουν, να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την γαλλική 11η Σεπτεμβρίου όπως απεκλήθη η τρομοκρατική επίθεση στο περιοδικό Σαρλί. Φαντάζεστε δηλαδή να βρίσκεται εγκληματίας υπό παρακολούθηση, να είναι γνωστό πρόσωπο στις διοκτικές αρχές και να κατορθώνει
να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα τέτοιο κολοσιαίο όπως απεκλήθη τρομοκρατικό χτύπημα. Υπάρχει ερώτημα. Γιατί κατόρθωσαν να σχεδιάσουν και να φέρουν σε πέρας αυτή την τρομοκρατική επιχείρηση, εφόσον ήταν υπό παρακολούθηση και γνωστή στις αρχές επί αρκετά χρόνια. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να επισημάνουμε σχετικά με τους τρομοκράτες των Παρισίων. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν στοιχεία για μια περίεργη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τον θάνατο του υπόπτου για το τρομοκρατικό χτύπημα Σερίφ Κουασί, η οποία αποκαλύπτει ότι στην Ιεμένη ο Σερίφ Κουασί, ένας από τους δύο τρομοκράτες, τους αδελφούς Κουασί, στην υπόθεση Σαρλί, στην Ιεμένη αυτός ο Σερίφ Κουασί είχε άμεση επαφή με τον Ανουάρ Αλ Αουάκι, ο οποίος είναι ο διαβόητος αρχηγός της Αλ-Κάιντα, ο οποίος υποτίθεται όμως ότι δολοφονήθηκε με ντρόουν στην Ιεμένη το 2011. Η επίσημη ανακοίνωση είναι ότι ο Ανουάρ Αλ Αουάκι, ο αρχηγός της Αλ-Κάιντα Ιεμένης, είχε δολοφονηθεί με ντρόουν στην Ιεμένη το 2011, αλλά όμως υπάρχει μια συνέντευξη, θα σας πω στη συνέχεια, σύμφωνα με την οποία ο Σερίφ Κουασί, ένας από τους δολοφόνους του Σαρλί, είχε συνάντηση μαζί του τώρα, πρόσφατα, λίγο πριν εκτελεστεί. Πώς γίνεται αυτό? Ο Ανουάρ Αλ Αουάκι, ο ριζοσπάστης αυτός, πνευματικός ηγέτης της Αλ-Κάιντα Ιεμένης, ο οποίος κατά πολλούς συνδέεται με την 11η Σεπτεμβρίου, ήτανε, πρέπει να σας πω, καλεσμένος, όσο περίεργο και αν σας ακούγεται, σε γεύμα του Πενταγώνου, λίγους μήνες μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, και αυτό που σας λέω ανακοινώθηκε πρόσφατα σε ρεπορτάζ του CBS News, του καναλιού. Οι αδελφοί Κουρασί συνελήφθησαν δύο φορές πριν το τρομοκρατικό περιστατικό στο Σαρλί, συνελήφθησαν δύο φορές για τρομοκρατία, καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν για τρομοκρατία, και παρόλα αυτά τους επετράπει να συναντώνται με υψηλόβαθμα στελέχη της Αλ-Κάιντα και να εκπαιδεύονται στην Αλ-Κάιντα και να πολεμούν παρά το πλευρό της Αλ-Κάιντα. Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται ότι για αδικαιολόγητο λόγο, με αδικαιολόγητο σκεπτικό, υποβίβασαν την επικινδυνότητα των αδελφών Κουρασί, με αποτέλεσμα, παρά το ιστορικό τους, να κατορθώσουν να φέρουν σε πέρας αυτή την καταδρομική επιχείρηση στο περιοδικό Σαρλί. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η εφημερίδα UK Mirror σε ένα πρόσφατο άρθρο της, να σας πω και ακριβώς σε ποιο άρθρο, για να έχουμε όλα τα references στην εκπομπή μας. Δώστε μου ένα μισό λεπτό, γιατί παρακολουθώ από το αρχείο μου τα θέματα. Λοιπόν, σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Mirror, UK Mirror, της 10ης Ιανουαρίου 2015, 10 Ιανουαρίου 2015, η βρετανική εφημερίδα UK Mirror, σε άρθρο της για τους πυροβολισμούς στο Παρίσι,
αναφέρεται κατά λέξη σε δήλωση του Κουασί, ο οποίος είπε, ανοίγουμε εισαγωγικά, είναι λέξη προς λέξη αυτό που δήλωσε ο τρομοκράτης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της UK Mirror. Σας λέμε απλώς ότι είμαστε υπερασπιστές του προφήτη και ότι εγώ, ο Σερίφ Κουασί, έχω αποσταλεί από την Αλ-Κάιντα Ιεμένης και ότι μετέβηνε εκεί και ότι με χρηματοδότησε ο Ανουάρ Αλ-Αουάκι. We are just telling you, we are the defenders of the Prophet and that I, Sherif Kwasi, have been sent by Al-Qaeda of Yemen and that I went over there and that Anwar al-Awlaki financed me. Τι μας λέει αυτό? Ότι ο ύποπτος για τρομοκρατία και καταδικαστής στη Γαλλία για τρομοκρατία Κουασί αφέθηκε να ταξιδέψει στην Ιεμένη, να συνεργαστεί και να εκπαιδευτεί με την Αλ-Κάιντα και ποιος λέει ότι είναι ο χρηματοδότης του? Ο Ανουάρ Αλ-Αουάκι, αρχηγός της Αλ-Κάιντα Ιεμένης. Τι είπαμε γι' αυτόν όμως? Ότι σύμφωνα με την επίσημη άποψη του Πενταγώνου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ανουάρ Αλ-Αουάκι έπρεπε να είναι ούτε η σκόνη από το πτώμα του σήμερα, διότι ανακοινώθηκε το 2011 ότι δολοφονήθηκε με ντρόουν. Και έρχεται ο Κουασί, ο τρομοκράτης του Σαρλί Επτό, που βολικά εκτελέστηκε από τους αστυνομικούς, και δηλώνει ότι χρηματοδότης του ήταν ο Ανουάρ Αλ-Αουάκι. Από πού? Από τον Παράδεισο? Συνεχίζουμε. Όχι μόνο λοιπόν υπάρχει θέμα με τον Ανουάρ Αλ-Αουάκι, ανώτερο στέλεχος της Αλ-Κάιντα, ο οποίος χρηματοδότησε, παρότι επισήμως νεκρός από το 2011, τον τρομοκράτη του Σαλίε. Αλλά υπάρχει και το εξής θέμα, ότι ο Ανουάρ Αλ-Αουάκι, αυτό το ηγετικό στέλεχος της Αλ-Κάιντα Ιεμένης, είχε παρευρεθεί σε δείπνο υψηλόβαθμων παραγόντων που οργάνωσε το Πεντάγωνο λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 στην Ουάσιγκτον και επ' αυτού παραπέμπω τους θεατές μας στο ρεπορτάζ του αμερικανικού καναλιού CBS News, το οποίο δημοσίευσε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του με τίτλο «Qaeda Linked Imam Dined at Pentagon after 9-11», συνδεδεμένος με την Al-Qaeda ημάμης, δείπνησε στο Πεντάγωνο λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό το ρεπορτάζ του CBS News είναι διαθέσιμο για να το δείτε στην ιστοσελίδα του CBS News και έχει ημερομηνία, το ανακάλυψα στο αρχείο, 21 Οκτωβρίου 2010. Στις 21 Οκτωβρίου 2010, στην ιστοσελίδα του το CBS News έγραψε ότι ο Ανουάρ Αλ-Αουάκι, ο ριζοσπάστης πνευματικός ηγέτης που συνδέεται με διάφορες επιθέσεις, με διάφορους από τους παράγοντες που επετέθησαν την 11η Σεπτεμβρίου, συνδέεται με το Fort Hood shooting, με την απόπειρα Christmas Day bombing που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά όλα, ήταν καλεσμένος στο Πεντάγωνο λίγους μήνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου στο CBS News. Υποτίθεται ότι μετά, αφού δείπνησε στο Πεντάγωνο, μετά από λίγο καιρό ανακαλύψανε ότι ήταν πολύ επικίνδυνος τρομοκράτης και, το 2011, αφού τον είχαν ταΐσει το 2010 στο Πεντάγωνο, λέει, με ντρόουν τον εκτέλεσαν οι Αμερικανοί. 2015 έρχεται ο Σερίφ Κουασί, ένας από τους δολοφόνους του Σαρλί Επτό, και μας λέει, ξέρετε, με πληρώνει ο Αλ-Αουάκι, αυτός που είχε φάει στο Πεντάγωνο και μετά τον σκότωσε το Πεντάγωνο με ντρόουν.
Θα ήθελα επίσης να κλείσω αυτά τα εισαγωγικά σχόλια θυμίζοντας στους ακροατές μας ότι, και στους θεατές μας, ότι οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν και φυλάκισαν τον Σερίφ Κουασί το 2005 για τρομοκρατία. Το 2005, 10 χρόνια πριν, αυτός ο άνθρωπος είχε τρομοκρατικό ιστορικό και φυλάκιση. Και αφέθηκε, επαναλαμβάνω. Δηλαδή πρέπει ή να υπάρχει συνωμοσία ή ηλιθιότητα. Incompetence. Αφήνεται λοιπόν αυτό το πρόσωπο που έχει ποινικό ιστορικό βαρύτατο, είναι καταδικασμένος για τρομοκρατία 10 χρόνια πριν, αφήνεται να κάνει διεθνή τρομοκρατική καριέρα και να φτάνει να διενεργεί την γαλλική 11η Σεπτεμβρίου όπως απεκλήθη η επίθεση στο περιοδικό Σαρλί. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Κωνσταντίνο Αντωνάκη και στη συνέχεια της εκπομπής θα σας παραθέσω και περαιτέρω στοιχεία για να δούμε την όλη εικόνα αυτού του σκηνοθετημένου άριστα όσο και τραγικά δράματος που συνέβη στο Παρίσι. Και θα ήθελα ο κύριος Κωνσταντίνος Αντωνάκης με την εμπειρία του, την βιωματική από τη Γαλλία και την αναλυτική του πολιτική ικανότητα να αναδείξει την διάσταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτού του τρομοκρατικού χτυπήματος και των γαλλικών πολιτικών ελίτ και επίσης της αλληλόδρασης μεταξύ της κρίσης του γαλλικού πολιτικού κατεστημένου και του πολυεργαλείου που είναι η τρομοκρατία. Πράγματι, αυτά τα πρόσωπα στα οποία αναφερθήκατε, κύριε Λάε, αλλά και άλλα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση της τρομοκρατίας στον κόσμο, δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει στους δεσμούς τους με τις επίσημες κρατικές οντότητες. Για παράδειγμα, ο Αλαουάκη, Αμερικανός πολίτης, ήταν ένας μετριοπαθής μαθητής στην αρχή και μετά δάσκαλος, ουλεμά του Ισλάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο οποίος είχε πάει σε γεύμα στο Πεντάγωνο. Για να το δείτε, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως έχουν στοιχεία γι' αυτό. Βέβαια, από το CBS News είναι η πηγή και η ανακοίνωση. Βρίσκεται λοιπόν στην Ιεμένη, στην Αλ-Κάιντα της Σαουδαραβικής Χερσονήσου και μας δίνεται η είδηση ότι αυτός ο Αμερικανός πολίτης φωνεύεται από αμερικανικές δυνάμεις, από ντρόν, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Και τίθεται βέβαια τότε εκείνη την εποχή του 2011 και το ζήτημα εάν νομιμοποιείται ο Αμερικανικός στρατός ή η CIA να δολοφονούν Αμερικανούς πολίτες. Είχε γίνει ένας σχετικός άλλος την εποχή εκείνη. Και προκύπτει τώρα η είδηση ότι οι αδελφοί Κουασί είχαν σχέση και χρηματοδοτούν το από τον Αλαουάκη, αναφέροντο στην Αλ-Κάιντα της Σαουδαραβικής Χερσονήσου. Βέβαια, το παζλ, το ψηφιδωτό, το οποίο συμπληρώνουν, το οποίο άρχισε ο Αλαουάκη και το οποίο συμπληρώνουν οι αδελφοί Κουασί, είναι γεμάτο ενίγματα. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι η ιστορική εξέλιξη είχε ανάγκη αυτό το χτύπημα. Όπως η ιστορική δυναμική τροφοδοτήθηκε στην εξέλιξή της και από το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στους διδήμους πύργους και στο Πεντάγωνο. Τι εννοώ ότι είχε ανάγκη η ιστορία? Δεν το λέω από την άποψη της ηθικής ή από την άποψη της επιδοκιμασίας αυτού του φρικτού γεγονότος. Το αντίθετο, το καταδικάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, αυτή τη σωρία γεγονότων και τη δολοφονία δημοσίων λειτουργών και δημοσιογράφων στη Γαλλία.
Η ιστορία όμως τροφοδοτείται από τη βία. Και στην προκειμένη περίπτωση η βία για μια ακόμα φορά απελευθερώνει τις ιστορικές δυνάμεις. Ξεμπλοκάρει την ιστορία. Πολλές φορές οι αναλυτές και μάλιστα μια αγαπημένη φιλόσοφος και για εσάς και για μένα η Μυριάμ Ρεβονταλόν μας έχει πει ότι αυτό που ζούμε είναι μια une crise sans fin, δηλαδή μια κρίση χωρίς τέλος. Στην πραγματικότητα δεν είναι κρίση, διότι η κρίση οδηγεί σε δύο αποτελέσματα εναλλακτικά, ή στο ένα ή στο άλλο, δηλαδή είτε στο θάνατο της υπαρχούσης καταστάσεως, δίνοντας ο θάνατος χώρο για νέα ζωή, άρα για μετάβαση, είτε στην ίαση. Και η ίαση και αυτή δίνει έναυσμα, δίνει κίνητρο, δίνει δυναμική για νέες καταστάσεις. Θάνατος ή ίαση. Για να προέρθει είτε ο θάνατος είτε η ίαση, πρέπει να έρθει ένας παροξυσμός. Αυτό λοιπόν που ζούμε μέχρι τώρα στο πεδίο του πολιτισμού, της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής είναι μία δραματική, στατική όμως εμπειρία, ιδιαίτερα επώδυνη, η οποία δεν απελευθερώνεται από τον εαυτό της. Δεν δημιουργεί μέλλον, παρά μόνο μία αυτοτροφοδοτούμενη φθορά. Φθορά η οποία τροφοδοτεί την ίδια τη φθορά. Γιατί αυτό? Διότι δεν υπάρχει ο παροξυσμός. Δεν υπάρχει εξέγερση ή δεν υπάρχει ίαση. Δεν υπάρχει πλήρης απογοήτευση ή δεν υπάρχει το ανέβασμα σε μια καλύτερη κατάσταση, σε καλύτερες καταστάσεις. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φθορά η οποία τροφοδοτεί τη φθορά. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι η αμφισβήτηση του καθεστώτος, της δυτικής δημοκρατίας, εν προκειμένου της γαλλικής δημοκρατίας. Αυτή όμως η αμφισβήτηση δεν φέρνει ένα μεταβατικό αποτέλεσμα, παρά μόνο ιχνογραφεί κάποιες καταστάσεις διαφόρων ακραίων τάσεων, οι οποίες και αυτές δεν έχουν συγκεκριμένη πρόταση, λυτρωτική πρόταση. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή κυβερνάει μία παράταξη, το Parti Socialiste, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Το οποίο στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έλαβε το 14,23%. Δηλαδή κυβερνάει η παράταξη η οποία στην τελευταία επί εθνικού επίπεδου αναμέτρηση πήρε 14,23% των εκπεφρασμένων ψήφων, των εγκύρων ψηφοδελτίων. Κυβερνάει το 14% δηλαδή, ναι, με βάση την τελευταία εθνική εκλογή. Η αντιπολίτευση στις ευρωπαϊκές εκλογές έχει πάρει γύρω στο 20%. Και η δεξιά αντιπολίτευση. Και η ακροδεξιά αντιπολίτευση, το Front National, το εθνικό μέτωπο της κυρίας Μαρίν Λεπέν, πήρε 25%, 25 και κάτι, και μετράται στις δημοσκοπήσεις ανάμεσα στο 30% και στο 36%. Εν τούτης, και το εθνικό μέτωπο δεν μπορεί να, το Front National, να δώσει την ελπίδα, να δώσει δηλαδή έναν, είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Δεν δίνει κάτι το απτό, κάτι το λυτρωτικό. Και επιμένω, ακολουθώντας και τη σκέψη της Μυριάμ Ρεβονταλόν, στο βιβλίο της «La crise sans fin», «Η κρίση χωρίς τέλος», η οποία επισημαίνει ότι η κρίση στην ουσία δεν είναι κρίση, είναι η στατική αυτή κατάσταση
της αυτοτροφοδοτούμενης φθοράς, επιμένω στο ότι δεν υπάρχει διαφαινόμενη λύτρωση, διότι δεν υπάρχει ο παροξισμός. Να λοιπόν ο παροξισμός. Ο παροξισμός, ο οποίος δεν ήρθε από τα γεγονότα, δεν ήρθε από τα αυθεντικά γεγονότα, από τις νομοτέλειες της ζωής, από την πάλη των τάξεων, από την χρηματιστηριακή ανάκαμψη, από την ίαση των παραγωγικών δυνάμεων, από αγαθή εισβολή ανωτέρων ηθικών ιδεών, από την εφεύρεση καινούριων ιδεολογιών. Όχι. Αυτός ο παροξισμός ήταν ένας παροξισμός βίας, ο οποίος κατασκευάστηκε από την ούτως υπήν υπάρχουσα τρομοκρατία. Έγινε ένα σοκ, βγήκε ένα κυρίαρχο σύνθημα μέσα στην κοινωνία, το οποίο προβάλλει πλέον ως η μοναδική αποδεκτή ιδεολογία, «Je suis Charlie», «Είμαι Charlie», στο όνομα των θυμάτων, το πεχθούς αυτού γεγονότος, το αποτροπαίου αυτού γεγονότος. Και να λοιπόν που οι ηγέτες της Ευρώπης και φιλικών άλλων χωρών ενώνονται σε μία διαδήλωση 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στο Παρίσι, και ότου θαύματος η δημοτικότητα του αρχηγού του γαλλικού κράτους, του Προέδρου Ολάντ, από κάτω από 20% χτυπάει στις δημοσκοπήσεις ξαφνικά 40%. Να λοιπόν ένας παροξισμός, ο οποίος κατασκευάζεται από τους τρομοκράτες, ο οποίος δημιουργεί σοκ και ο οποίος δημιουργεί αποδοχή. Αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως μία ίαση. Να λοιπόν, είπαμε ότι η κρίση είναι κρίση όταν οδηγεί δια του παροξισμού είτε στο θάνατο, που ο θάνατος δίνει περιθώριο για νέα ζωή, είτε στην ίαση. Εν προκειμένου να ίαση. Οι ηγέτες γίνονται αποδεκτοί. Δεν είναι όμως αυτό. Απλά και μόνο είναι το αποτέλεσμα της τρομοκρατίας, η οποία μπορεί να εκλειφθεί εν προκειμένου σαν την κορτιζόνη που δίνεται στον ετοιμοθάνατο. Ο ετοιμοθάνατος δείχνει εικόνα ανακάμψαντος οργανισμού, αλλά στην ουσία δεν είναι ένας οργανισμός που ανακάμπτει, είναι ένας οργανισμός που μετά από την πρόσκαιρη εικονική βελτίωση την οποία δείχνει, θα οδηγηθεί πάλι στην προτεραιά του κατάσταση. Εδώ όμως γεννάται το ερώτημα, η προτεραιά κατάσταση εν προκειμένου θα είναι πάλι αυτή η αυτοτροφοδοτούμενη φθορά, αυτό το πρωτόγνωρο στοιχείο, ή μήπως αυτός ο παροξισμός που τεχνικά δημιουργήθηκε, ο παροξισμός του δοκιμαστικού σωλήνα, ο παροξισμός του πειράματος, οδηγήσει πάλι σε κάτι το πρωτόγνωρο. Ποιο είναι αυτό? Στην απελευθέρωση δια της αληθείας. Μήπως τελικά αυτό δημιουργήσει το απρόσμενο αποτέλεσμα να ξεγυμνωθεί το θέατρο και να προβάλλει η αλήθεια. Εδώ μπαίνει πάλι ο φόβος των ελίτ. Οι ελίτ το αντιλαμβάνονται αυτό, χαίρονται την πρώτη εικονική ή πρόσχερη ή κατασκευασμένη, αν θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε, αποδοχή που έχουν πάρει, την αποδοχή της στιγμής, και κρατάνε την ρομφαία του φόβου και κρατάνε, να το πω, και το όργανο της βίας. Ποιο είναι το όργανο της βίας? Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ως δικαίωμα του άρχοντα να κολλάζει, ερμηνεύοντας αυτός κατά το δοκούν τον νόμο. Και τι κολλάζει? Κολλάζει
οποιαδήποτε συμπεριφορά, είτε χοντροκομμένα φιλοτρομοκρατική, είτε ατυχηματικός, ένα κατά το ατύχημα ένα πάυγασμα επιπολαίου συμπεριφοράς, είτε συμπεριφορά η οποία δεν έχει σχέση με το προκείμενο, τίνει ή ευθέως αμφισβητεί το Ζεσουί Σαρλί. Όποιος αμφισβητεί το Ζεσουί Σαρλί, διώκεται δηλαδή. Διώκεται, υπάρχει βροχή από τέτοιες διώξεις στην αγαπημένη μας Γαλλία. Εγώ την έχω δεύτερη πατρίδα μου, έτσι. Και περίπου σε ισόκυρη μοίρα με την αυθεντική μου πατρίδα, την Ελλάδα. Της χρωστώ πολλά, είμαι ευγνώμων. Διώκεται, βέβαια πολλοί έχουν πει χοντροκομμένα πράγματα. Έτσι, διάφοροι άνθρωποι μετρίας, έτσι, μετρίου μορφωτικού επίπεδου από ό,τι φαίνεται, έχουν κάνει σαχλαμάρες και βεβαίως εκεί ο νόμος έχει έρθει με μια δυσανάλογη αυστηρότητα προς αυτό που λέει κάποιος. Δηλαδή μιλάμε για ποινές 4 χρόνων, για επαπειλούμενη ποινή 7 χρόνων και 100.000 και χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ, 4 χρόνια και 40.000 ευρώ, φοβερές εξοδοτικές ποινές. Αλλά δείχνει τι, δείχνει τον φόβο των ελίτ και μάλιστα υπουργός δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, της κυβερνήσεως του Προέδρου Ολάντ με πρωθυπουργό τον Εμμανουέλ Βάλς, έκανε μία σύσταση στις εισαγγελικές αρχές να οδηγούν σε δίκη, αν εφετέρου, οποιονδήποτε δείξει απολογητική διάθεση έναντι της τρομοκρατίας. Αλλά απολογητική διάθεση. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι πολύ σαφές αν εγκομιάσει κακούργημα. Έχουμε εδώ στην Ελλάδα την διάταξη του τεθειμένου δικαίου που κολλάζει τον εγκομιασμό κακουργήματος. Αλλά απολογητική διάθεση. Φαντάζει λίγο πολύ σούπλε, πολύ εύπλαστο, πολύ πλαστελίνη. Μια πλαστελίνη που μπορείς... Ερμηνευτική πλαστελίνη και μάλιστα σε ταραγμένες εποχές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Η Γαλλία, η ερώτηση είναι ρητορική. Αν θέλετε βεβαίως μπορείτε να απαντήσετε καθιστώντας τη μη ρητορική. Η Γαλλία, όπως γνωρίζουμε, εξαιτίας του στάτους μεγάλης δύναμης που είχε παραδοσιακά στην Ευρώπη, της αποικιοκρατικής μεγάλης δύναμης επίσης, έχει ένα πάρα πολύ αξιόλογο σύστημα γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Ένα σύστημα του French Intelligence. Θα ήθελα να πω τα εξής, ότι... Οι αδελφοί Κουασί που διέπραξαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο περιοδικό Σαρλί, γεννημένοι στη Γαλλία αλγερινής καταγωγής, όπως είπαμε, πρώτη φορά αντιμετώπισαν ποινικά προβλήματα για τρομοκρατία το 2005. Επίσης, ο Σερίφ είχε καταδικαστεί για 3 χρόνια φυλάκισης για τρομοκρατία το Μάιο του 2008 και μαζί με τον αδελφό του, έχοντας όλο αυτό το ιστορικό, επέστρεψαν αφέτος το καλοκαίρι στη Γαλλία μετά από μια τρομοκρατική σταδιοδρομία στη Συρία. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με ιστορικό τρομοκρατίας, με καταδίκες για την τρομοκρατία μέσα στη Γαλλία, με διεθνή τρομοκρατική καριέρα, έρχονται φέτος το καλοκαίρι στη Γαλλία. Και τι γίνεται, ποια είναι η αντιμετώπιση που έχουν. Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες πριν από 6 μήνες αποφάσισαν ότι οι εν λόγω τρομοκράτες, αποδεδειγμένα συνδεδεμένοι με την Αλ-Κάιντα και εκπαιδευμένοι από αυτήν, έχοντας έρθει πρόσφατα από τρομοκρατική δράση παρά το πλευρό της Αλ-Κάιντα στη Συρία, αποτελούν, έτσι χαρακτηρίστηκαν πριν 6 μήνες οι αδελφοί Κουασί,
περιπτώσεις χαμηλού ρίσκου. Low risk χαρακτηρίστηκαν λοιπόν ως χαμηλής επικινδυνότητας πρόσωπα και τους αφέθηκε λαμπρό πεδίο για να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο συνέβη στο περιοδικό Σαρλί. Θα ήθελα, εάν υπάρχει εκτίμηση, να μου πείτε την γνώμη σας γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι κρυφό πια. Αντίθετα, λέγεται ανοιχτά και μάλιστα έχει επιληφθεί του θέματος και το Hollywood. Δηλαδή σε σειρές οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, έτσι, και πρέπει κανείς να τις παρακολουθεί. Όλη τη θεματογραφία του Hollywood πρέπει να την βλέπει, έτσι. Παρουσιάζονται διαπλοκές ανάμεσα στον χώρο της τρομοκρατίας, στα πρόσωπα της τρομοκρατίας και στις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει τρομοκράτης ο οποίος να μην έχει πιει καφέ στα γραφεία κάποιες μυστικές υπηρεσίες. Σωστά, αλλιώς δεν θα είχε καριέρα τρομοκρατική. Σαφέστατα. Θα εξαφανιζόταν τότε πραγματικά. Και με τη σκέψη μόνο. Ότι θα κάνει κάτι, θα του είχαν διαβάσει τη σκέψη. Εδώ πέρα, στο πούμε ανοιχτά, είναι τόσο πια εξόθαλμο το πράγμα, αλλά είναι και τραγικό ταυτόχρονα. Απολύτως. Δηλαδή, το παλιό δεν μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες, η παλιά κατάσταση, το κατεστημένο, το παλιό καθεστώς, το ancien regime που λέμε και στη Γαλλία. Δεν μπορεί να δημιουργήσει τις καταστάσεις μεταβάσεως σε μία άλλη πραγματικότητα και δια της δειλίας του και του κεροσκοπισμού του. Καθώς επίσης και, δια της βαθιάς ανηθικότητας. Έχει μια τεράστια ηθική κρίση. Σαφώς. Διαπλέκεται με τρομοκράτες, κατασκευάζει τρομοκράτες. Δηλαδή τώρα, πολλοί από αυτούς οι οποίοι τραβάνε για τα βουνά του Κανταχάρ ή για το Σαχέλ στην Αφρική ή πηγαίνουν στη Σαουδαραβική Χερσόνησο στην Ιεμένη για να εκπαιδευτούν. Και όλα αυτά, ξέρετε, αναφέρονται στα ταμεία του Ριάντ, του Βασιλικού Οίκου των Σαούντ, στα Εμιράτα, στο Κατάρ. Υπάρχουν τεράστιες διαπλοκές με αυτά τα ταμεία που χρηματοδοτούν και τρομοκράτες. Ο τρομοκράτης για να εκπαιδευτεί έχει κόστος. Και τα εισιτήριά του, στα διπορικά του. Λοιπόν, αυτό το αλερετούρ, το πηγενέλα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κατασκευασμένοι. Είναι κατασκευασμένα ανθρώπινα κτίνη, τα οποία είναι σε πολιτικές αποστολές. Σε πολιτικές αποστολές. Βέβαια, χρήσιμο είναι να δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, στο χτύπημα στη Βοστόνη με τους Τσετσένους, οι δύο πράκτορες του FBI βρέθηκαν νεκροί, οι διώκτες των τρομοκρατών, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όπως και στην περίπτωση των αδελφών Κουαχί και του Κουλιμπαλί, του εταίρου τρομοκράτη, ο διώκτης των επιθεωρητής της αστυνομίας της Γαλλίας βρέθηκε να έχει αυτοκτονήσει. Μάλιστα. Αυτά δεν είναι πιστικά γεγονότα, δεν είναι πιστικοί θάνατοι, τόσο των Αμερικανών πρακτόρων του FBI, όσο και του επιθεωρητού της γαλλικής αστυνομίας, του επιφορτισμένου με την δίωξη των αδελφών Κουαχί και του Κολυμπαλί, των τρομοκρατών. Επίσης πρέπει να δούμε και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε όλο το γαλλικό δρόμενο, αυτό το τελευταίο τραγικό γεγονός στη διαδήλωση στο Παρίσι. Δεν μετήχε κάποιος υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Είχε πάει βέβαια τόσο ο υπουργός δικαιοσύνης, ο General Attorney, τον είπα, ο Eric Holder, όσο και ο υπουργός ασφαλείας, ο Jane Johnson, αλλά δεν μετήχαν τις διαδηλώσεως. Κάπως έτσι πιο
Φανερή ήταν η παρουσία της κυρίας Jane Hartley, της πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γαλλία. Ενώ ο John Ernest, ο κύριος John Ernest, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ήταν λάθος, ότι θα έπρεπε να υπήρχε πιο ηχηρή, πιο έντονη αμερικανική παρουσία στα γεγονότα της διαδηλώσεως στο Παρίσι, αλλά αυτές οι δηλώσεις είναι κατόπιν εορτής, όπως κατόπιν εορτής ήταν και η επίσκεψη του κυρίου Τζον Κέρι, του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, στο Παρίσι για να εκφράσει την λύπη του για τα τρομοκρατικά αυτά γεγονότα. Δηλαδή είδαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατήθηκαν προς τα πίσω και το κορυφαίο γεγονός ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου Ομπάμα, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος Πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι ναι, κοιτάξτε όμως μην το παρακάνετε, αν τον ερμηνεύω σωστά, τον Πρόεδρο, μην το παρακάνετε με την κριτική απέναντι στο Ισλάμ. Μία ευρωπαϊκή τοποθέτηση απέναντι στο Ισλάμ που βλέπουμε στη Γερμανία με το κίνημα Πεγκίντα, το αντισλαμικό κίνημα σηκώνεται ζήτημα τεράστιο, βλέπουμε διάφορες ζωηρές έτσι αντιδράσεις όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και το αντίστοιχο είναι βλέπουμε στις χώρες όπου το Ισλάμ επικρατεί, στην Αφρική, στην Ασία, να γίνονται διαδηλώσεις αντιδυτικές στο όνομα της προσβολής του προφήτη Μοχάμετ από το Charlie Hebdo, από την εφημερίδα Charlie Hebdo. Άρα να λοιπόν ένας παγκόσμιος παροξισμός, ο οποίος προέρχεται από μία, να το πούμε και έτσι, από μία σύγκρουση πολιτισμών, η οποία όμως σύγκρουση πολιτισμών είναι και αυτή κατασκευασμένη. Ναι, δεν έχει αυθεντικά στοιχεία. Δεν έχει αυθεντικά στοιχεία. Δεν αντιπαρατίθενται πολιτισμοί, αντιπαρατίθενται συνωμότες και τρομοκράτες. Ακριβώς. Και το είναι τραγικό αυτό που περιγράψατε και ωστόσο ακριβές, ότι πράγματι η σεβαθύτατη και η αδιέξοδη κρίση ευρισκόμενες ή και η υποκατάρρευση δυτικοευρωπαϊκές ελίτ επιχειρούν ως τελευταίο υπαρξιακό χαρτί τους να επικαλεστούν έναν σκηνοθετημένο δημιουργικά τρομοκρατικό και ισλαμικό κίνδυνο, πιθανόν για να δικαιολογήσουν μία νεοσταυροφορική πολιτική, προκαλώντας μία συνθήκη συσπήρωσης γύρω από πρόσωπα πολιτικά τα οποία, ας μην ξεχνάμε, έχουν πολύ μικρή υπονορμάλ συνθήκες, πολιτική νομιμοποίηση και αποδοχή, έχουν βυθίσει τις ίδιες τις κοινωνίες τους σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, είτε οικονομικής δυστυχίας μαζικής, και επίσης δεν μπορούν να αποτελέσουν φορείς ζωηρών πολιτιστικών προτύπων, αλλά τουναντίον κάθε ένα από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα έχει από πίσω του μια ιστορία που θέλει ένα βιβλίο για να γραφτεί η διαφθορά του. Και τώρα, χρησιμοποιώντας αυτές τις σκηνογραφικά ιδεώδεις και σεναριογραφικά ιδεώδεις καταστάσεις, μπορούν και τολμούν επίσης να αποτελούν πόλους κοινωνικής συσπήρωσης και συνοχής και φτάνουν μάλιστα στο σημείο να διεκδικούν και την έγερση εθνικιστικών τυχών, τη στιγμή που αυτά ήταν τα πρόσωπα που ανήκαν στον συνασπισμό της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Τώρα όμως που δεν βγαίνουν τα λογιστικά και τα χρήματα και οι λογαριασμοί, ξαναθυμούνται και πάλι το τέχνασμα του οικονομικού εθνικισμού, συνδυασμένο με τις γνωστές ρωμαιοκαθολικές και φράγκικες σταυροφορικές επιχειρήσεις μερικούς αιώνες πίσω και σε συνδυασμό πάντοτε με την διαχρονική λειτουργικότητα των στοιχείων της τρομοκρατίας και του φόβου. Αναντήρητα, ναι, και ο προβληματισμός μας είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Η ελληνική πραγματικότητα
Ήδη έχει αρχίσει μια ιστορία τώρα ότι ο τρομοκράτης, ο εγκέφαλος μιας άλλης επιθέσεως στο Βέλγιο, στην περιοχή Βερβιέ, βρίσκεται στην Αθήνα. Κοιτάξτε, ένας αναβαθμισμένος φραγκικός συνωμοτισμός, ο οποίος θα αναζητήσει τον μείζωνα παροξισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και παροξισμό για να σωθούν οι μείζωνες ελίτ, και εννοώ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τους μεγάλους χρηματοδότες του φραγκικού παιχνιδιού, ίσως αναζητήσει τον μείζωνα παροξισμό με αρχή την Ελλάδα, η οποία Ελλάδας παραφύσιν βρίσκεται στον φραγκικό χώρο. Αντίθετα, ο φραγκικός χώρος δεν της παρέχει την κατανόησή του, ακριβώς διότι η Ελλάδα αναφέρεται ως η γνήσια κληρονόμος του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους στην ανατολική εκδοχή των διεθνών σχέσεων και της παγκοσμίου πολιτιστικής και πολιτικής γεωγραφίας. Συνεπώς, θα πρέπει να μην υπάρχει από την ελληνική μεριά ο ενδοτισμός και ο καθοσπρεπισμός. Ο καθοσπρεπισμός και η απολογητική στάση του πόσους ξένους έχουμε και τι ανοχές έχουμε απέναντι στη τρομοκρατία και όλα αυτά. Έχουμε τόσους ξένους όσους μας φόρτωσαν και έχουμε και τόσες ανοχές απέναντι στην τρομοκρατία, όσο που είναι μηδενικές οι ανοχές μας, όσο η πίεση την οποία δεχόμαστε από κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν βρώμικο παιχνίδι, και κάποιες διάφορες θολές ιδεολογίες εμποδίζουν τους δικούς μας ηγέτες να εφαρμόσουν μια πραγματική εθνική πολιτική στην Ελλάδα. Είναι κέρια η επισήμανσή σας, ουσιώδης, και νομίζω ότι ολοκληρώνει με τον πιο δημιουργικό τρόπο ακριβώς αυτές οι δύο διαστάσεις που αναφέρατε για την ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα ή και για ποιο λόγο συμβαίνουν επί ελληνικού εδάφους τέτοιου είδους φαινόμενα, και τα αφήνουμε προς δημιουργικό πολιτικό προβληματισμό των θεατών μας σε συνάφεια και συνάρτηση προς όσα είπαμε προηγουμένως για το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.